Με τον προπονητή του Πανέτου, Κώστα Γεωργιάδη, μια ακόμη νίκη για την ομάδα, κόντρα σε έναν αρκετά δυνατό αντίπαλο. Δύο λόγια για το μάτς. Ναι, αυτό είχαμε επισημάνει, ότι αρχικά θέλαμε να κλείσουμε ουσιαστικά αυτόν τον κύκλο παιχνιδιών πριν τις γιορτές νικηφόρα και μάλιστα στο σπίτι μας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, πολύ ποιοτικούς, και μάλιστα βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάστασή της μέχρι σήμερα. Παίρνει βαθμούς, έχει πετύχει σπουδαίες νίκες. Και νομίζω ότι δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή και στο κομμάτι της αντεπίθεσης που έχουν εξαιρετικά γρήγορα παιδιά. Και μάλιστα δημιούργησαν και μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, η οποία φάνηκε το πόσο επικίνδυνη αυτή η ομάδα. Αυτό μεγαλώνει και την αξία της νίκης, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ καλός. Σίγουρα μας κάνει χαρούμενος ότι πετύχαμε άλλη μια νίκη και ότι είμαστε στην κορυφή με τη διαφορά που επιθυμούμε. Μετά από ένα διάστημα αρκετών συνεχόμενων παιχνιδιών, Κυριακή, Τετάρτη κτλ., υπάρχει τώρα ένα διάστημα διακοπής. Πόσο καλό θα κάνει στην ομάδα αυτή η διακοπή? Εντάξει, η διακοπή είναι για όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι το χρειάζονται άπαντες. Είναι μέρες, πρώτα απ' όλα, μέρες αγάπης, άγιες ημέρες. Είναι πολύ ωραίο να είμαστε με τις οικογένειές μας και να ξεκουραστούμε κάποιες μέρες. Όμως εδώ έχουμε έναν πολύ υψηλό στόχο. Πρέπει να πάρουμε τις ανάσες μας, οι ποδοσφαιριστές ένα παραπάνω, γιατί έχουν πραγματικά βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, όλοι οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, σε ένα τεράστιο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, κανονικό πρωτάθλημα και με πολύ αξιόλογες ομάδες, ιδιαίτερα στον ομιλό μας. Αλλά ταυτόχρονα και εμείς να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα την ομάδα μας και να κάνουμε άπαντες και λίγο και την αυτοαξιολόγησή μας, ώστε να μας βρει μετά τη διακοπή, να μας βρουν ακόμα καλύτερους, ώστε να είμαστε πιο παραγωγικοί στην ομάδα. Μένει ένα μάτσα ακόμα για το τέλος του πρώτου γύρου, αλλά είναι το τελευταίο εντός έδρας μας του πρώτου γύρου. Σαν μια μικρή ανασκόπηση, με δύο λόγια, πώς κρίνεις τον πρώτο γύρο για τον Πανιόνιο? Ναι, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αποτίμηση, είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τη συγκομιδή και από την προσπάθεια που κάνουν άπαντες. Έχω ξαναπεί ότι δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι προσπαθούν, οι οποίοι βέβαια είναι πρωταγωνιστές και έχουν κάνει κυρίως μια τερομερή προσπάθεια. Και κυρίως είναι αυτό που με ανέχονται πάρα πολύ, που τους πιέζω σε κάθε δευτερόλεπτο, και αυτό είναι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα από το βήμα που μου δίνεις. Αλλά ταυτόχρονα όλος ο οργανισμός του Πανιωνίου, μέσα στον οργανισμό έχω ξαναπεί ότι είναι και ο κόσμος, είστε και εσείς, είναι άπαντες οι οποίοι και η διοίκηση, εννοείται ο ερασιτέχνης, η διοικούσα επιτροπή, που έχουν κάνει μια τρομερή προσπάθεια σε ένα πρωτάθλημα που εμείς είμαστε μια νέα ομάδα, με ένα νέο προπονητή, με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, απέναντι σε ομάδες οι οποίες έχουν κρατήσει τη μαγιά τους και ένα κράμα από την περσινή χρονιά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και για τη διαφορά που έχουμε προς το παρόν, αλλά και για την αγωνιστική παρουσία. Ευχαριστούμε και καλές γιορτές. Να είστε καλά σε όλους, καλές γιορτές. Να είστε καλά.